Η εκπομπή ξεκινά με καλή ψυχολογία. Καλή. Είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων. Δυνατά δηλαδή μπαίνουμε. Κύριε συνάδελφε, είναι σίγουρα η χθεσινή νίκη. Είναι μια ενδεχόμενη μεταγραφή που είναι προοπτική. Είναι που έχει καλό καιρό. Είναι που μετά από και καιρό. Κάτι άλλο έγινε και κάτι άλλο. Κάτι άλλο το έγινε. Πάσχα, έρχεται Πάσχα. Όχι, αυτό είναι από τα άσχημα, είναι αυτά, από τα τραγικά. Ξέρεις, αποφάσισα από σήμερα να κάνω διατροφή. Και μετά θυμήθηκα ότι έχει Πάσχα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Κλείσε λίγο αυτό το πράγμα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, ναι, που τώρα συντονίζεται με τον Λίμπερο. Και δεν προηγηθήκαμε την κόκκινη του Περόνι. Γιατί είναι αυτό, επειδή ήταν στον Μπάγκο, θεωρείτε. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Έξυπνο όμως. Όρους και προϋποθέσεις. Πανηγύρισα εγώ, έπιασα την κόκκινη, έπιασα την κόκκινη. Έξυπνο για τον Περόνι. Και από τον Ηράκλειο. Έξυπνο γιατί θα κτίσει μία αγωνιστική. Και δεν άφησε την ομάδα με 10 παίχτες. Έτσι. Στα κρίσιμα λεπτά. Στον Μπάγκο. Τι να του είπε. Πολύ έξυπνο. Του είπε κάτι. Αν και στη ροή του αγώνα, εγώ κατάλαβα ότι απλά ανεβρίασε πολύ. Άμα του ρίξε πινιλίκι, δεν θα φάει μια αγωνιστική. Εντάξει, στα πολλά πινιλίκια. Όχι, ρε, πέταξε την μπάλα μέσα. Άστο, δεύτερη κίτρινη νομίζω έδειξε κάτι. Δεύτερη κίτρινη. Ναι, ούτε καν. Τότε δεν πάει. Άμα ήταν να φάει παραπάνω αγωνιστική, ήταν απευθεία. Στο μεταξύ, όποιο ήθελε, πετούσε μια μπάλα. Καλά, αλήθεια. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Δεν έχω επιλογή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πέμπτη σήμερα. Σαν Δευτέρα είναι. Πες τη βαθμολογία λίγο. Με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, αγώνες σημαντικές. Δεν πειράζει, πες λίγο τη βαθμολογία. Ο πρωτοπόρος και σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής Ολυμπιακός, που θα σας τα πει την Κυριακή ο Κυρσάβας για τους εξηγιαντές κτλ. Στους 60 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει 52. Λέει βαθμολογία 55 κερδισμένους. 52 όμως. Ο Πανιώνιος με ένα μάτς λιγότερο έχει 51. Παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Μεγάλο χ. Το είχαμε δει από χθες, ότι είναι δύσκολο άσος. 48 έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άμα κερδίσει, θα είναι τον Πανιώνιο. Μπορεί να πάρει και ένα βαθμό παραπάνω στα πλέι-οφ. Άρα, Σακισλόγλου, μόνο πότε θα πεθάνει. Ξέρεις. Πλέον έχει 44. Άρα. Αεκάκι. Εσύ την έβαλε στην ΑΕΚ με στα πλέι-οφ. Δεν μπορεί. Κορόιδο. Δεν μπορεί. Η έκτη ΑΕΚ έχει 43. Ο έβδομος Πλατανιάς έχει 41. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Σήμερα να είναι έβδομη. Σήμερα η ΑΕΚ να είναι έβδομη. Δεν το βλέπω όμως. Δεν το βλέπω. Καλογερόπουλος σφυρίζει. Πάμε παρακάτω. Από εκεί πέρα είναι οι αδιάφοροι. Πας για ένα 35, Ατρόμητος 35, Κέρκυρα 29, Πανετολικός 28. Μάλλον και ο Αστέρας, μάλλον γίνεται αδιάφορος. Δεν είναι 26. Τυχαίο ότι ανέφερες αδιάφορους όσους έχασαν εχθές. Με ψιλοκατεβασμένα χέρια. Δεν είναι τυχαίο. Ο? Δεν τον ανέφερα τον Αστέρα. Τώρα έγινε αδιάφορο. Και ούτε, ναι, και τώρα δεν είναι σίγουρο ότι είναι αδιάφορο. Ναι. Τους άλλους λέω. Δεν είναι πάντως τόσο παράξενο. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή. Τι να κάνει. Είναι ποδοσφαιρικό, ρε φίλε. Στην Νότια Ευρώπη συνηθίζεται αυτό. Συναδελφικό είναι. Ο άλλος παίζει το ψωμί του, την ύπαρξή του. Σε λέει τα παρακάλια. Δηλαδή. Ναι. Σε παρακαλάει, σε κάνει. Συνηθίζει. Πώς έχει. Λάρισα έσφιξε. Ο Αστέρας λοιπόν έχει 26, η ΑΕΛ έχει 24. Ο Λεβαδιακός έχει 22, ο Ηρακλής 22 και η Βέρεια 19. Στην ισοβαθμία Λεβαδιακού Ηρακλείου ο Λεβαδιακός είναι πάνω. Είναι πάνω. Είναι πάνω, ναι. Είναι και 3-0 έχουμε τώρα την ερχόμενη αγωνιστική. Πας Γιάννη Ηρακλής. Ναι. Ευκαιρία, όπως και να το κάνουμε. Δεν έχει κίνητρο Πας Γιάννη βαθμολογικό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Εδώ είναι ύποπτο. Δεν ξέρουμε πώς θα το χειριστεί και ο ΑΕΚ Κέρκυρα. Γιατί λες την ΑΕΚ, ναι, λέω για τις ομάδες που είναι. Όχι, και η Λάρισα ψάχνουμε. Ατρόμητος Λάρισα. Πώς εκλέγανε να κάνει Ατρόμητος Λάρισα. Εντάξει. Σφιχτό είναι γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς. Αυτά όλα αγωνιστικά, γιατί εξωαγωνιστικά το πρόβλημα για την Ολυμπιακή τη Βέρεια. Δηλαδή, άμα κερδίσει η Βέρεια και τον Πανετολικό που είναι αδιάφορος, ας πούμε παίζοντας καλά, μετά σφίγγει κι άλλο το πράγμα. Εντάξει, Πανετολικός Βέρεια, ναι. Βεβαίως. Και αυτό μπορεί να γίνει. 19. 19 έχει. Πάει 22. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και τριπλή ισοβαθμία στους 22. Δεν ξέρω, αλλά το Λεβαδιακό δεν τον βλέπω να κερδίζει. Όχι, όχι τριπλή. Ο Ηρακλής θα. Ο Ηρακλής παίζει ότι κερδίζει. Ναι, φέρνει ένα χ. Θα πάει πιο πάνω. Ο Ηρακλής μπορεί να περάσει και δύο ομάδες τώρα. Ναι, γιατί είναι και η Λάρισα στους 24. Θα δούμε. Για τον ΠΑΟΚ όμως ενδιαφερόμαστε κυρίως. ΠΑΟΚ 24. Και μέσα από την εκπομπή μπορούμε να δώσουμε 5 εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Και να ενημερώσουμε. Όχι για το Απόλλων Καλαμαρίας στο Χεδρά μας. Για το μεγάλο αγώνα της πρώτης κατηγορίας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. FM
κενό, ΠΑΟΚ, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 5-45-26. Πάνω από 22.000 θα έχει την Κυριακή. Εύκολα. Και είναι και άσος την Κυριακή. Και θα είναι και ο Δινηρό και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νομίζει ότι η Κυριακή δεν έχει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λες, πάμε χαλαρά. Συμφωνώ. Πάμε χαλαρά, θα πάμε χωρίς τον Μπέργκ. Ναι, και δεν πειράζει, ας χάσουμε και θα πάθει ζημιά. Ξέρω εγώ. Πάω και σε ενδιαφέρει για το Λέτο. Βεβαίως, γιατί είναι κολομπαρά. Πώς μιλάς έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η ποδοσφαιρική λέξη. Τι να πω τώρα. Δηλαδή ότι είναι εκεί που δεν το περιμένεις. Τι, ότι μπορεί να σου κάνει ένα κατά το παιχνίδι. Όχι λόγω ποδοσφαιρικών δεδομένων, αλλά λόγω αλητίας και μυαλού. Και εμπειρίας πλέον. Εσύ δεν έχεις τέτοιους. Όχι. Ούτε μισό. Ούτε μισό. Πώς θα λες έτσι. Λοιπόν. Πάντως για να το κλείσουμε και την ουρά. Κάτσε έχεις. Μόνο κάτσε είναι αυτό που μπορεί να το κάνει. Έχει ψωμί ακόμα και η ισοβαθμία της ΑΕΛ με τον Ηρακλή που είναι 2-2 το πρώτο μάτς και 1-1 ή 0-0 το δεύτερο. Δεν ξέρω, έχει πολύ ψωμί η ουρά. Μακάρι να έχει. Και έχει και παρασκήνιο και τι γίνεται με τις άδειες. Μακάρι να έχει. Βέβαια. Και να μην έχει λίγο ενδιαφέρον. Άσκοπα. Επειδή λέμε για τα δικά μας τώρα. Ο Κάτσε κατάφερε να σπάσει τα νεύρα στον Τόνσο χθες. Που δεν υπήρχε με στο γήπεδο. Ο Κάτσε. Ναι. Ο Κάτσε που εγώ τον ανέφερα. Σε είπα τι λες για τον Κάτσε. Τον έβλεπα να έρχεται. Έχουμε πολλά να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί νομίζω μας έχει δώσει τροφή για, για πολλή σκέψη. Είναι η αλήθεια. Είμαι ενθουσιασμένος τον Κίτσιο. Όποιον ακούσει να λέει την κυρία στο γήπεδο. Αυτό το γελίο που μας έστειλε το μήνυμα. Μην μιλάς έτσι. Αυτό το βλάκα. Μην μιλάς έτσι. Αυτό το είπε το μισό. Το μάτι να πούμε. Εσύ. Το είπε το μισό γήπεδο την Κυριακή που δεν βλεπόταν ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Με Κίτσιου δεν πας πουθενά, με Κίτσιου δεν πας πουθενά. Το μίλησε πάρτα. Ο Κίτσιου μπήκε στο τελευταίο ημίωρο και ενεργοποιήθηκε λίγο το. Και όμως ρε φίλε, ακούστηκε αυτό στο γήπεδο. Κάτω τι ακούγεται στο γήπεδο. Δηλαδή στο γήπεδο την Κυριακή ακούστηκε. Με Κίτσιου δεν πας πουθενά, με Κουλούρη δεν πας πουθενά και χθες αυτοί και έκαναν όλη τη διαφορά. Ο Κουλούρης σκοράρει. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε και τις συνομιλίες που έχουμε με αφορμή τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πάμε στην πρώτη ώρα. Ο Κίτσιου είναι προστατευόμενο είδος πλέον, να ξέρετε. Όποιο ξεφωνίζει, Κίτσιου θα το ορμάω. Δεν θα λες ο Κίτσιου πλέον, δεν έχει νόημα, όλοι το ξέρουν. Θα λες ο Μενεμενιώτη Σταρ. Ο Μενεμενιώτη Σταρ, κανονικά. Έτσι. Τον παίρνω αγκαζέ και όποιο τον πειράξει, πραγματικά δεν έχει δώσει μισό δικαίωμα. Ποτέ. Αναδομώ. Ανακαινήσει. Και στη Μενεμένη. Θες να τον βάλεις χορηγό στην πρώτη ώρα. Χορηγός με Κίτσιου πάμε στην πρώτη ώρα. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, Τα κάνει όλα. Τηλέφωνο επικοινωνία. Ναι, είναι κανονικά. Για τα κομπενάκια που θέλουν ένα καφέ μαζί και τέτοια. Αναδομώ λοιπόν. 2-3-11-2-41-508 καλείτε για να ενημερωθείτε για τις προσφορές. Όπως βέβαια μπορείτε να μπείτε και στο αναδομώ.pavlanakenise.gr. 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση, προνομιακά πακέτα από την Αναδομώ. Ακρίβεια, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, σημαντικό για τη συγκεκριμένη επιλογή κατασκευαστικής. Η Αναδομώ είναι Αγία Σοφίας 18 και σας περιμένει. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Στον Πειρατή έχει πολύ ψωμάκι, όχι μόνο στα μπέργκερ και σε αυτά. Έχει πολύ ψωμάκι και από μουσικές και από τηλεοράσεις που δείχνουν τους αγώνες που παίζονται και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Πολύ ωραίο κλίμα. Ο Παναγιώτης ο Σκαπελτζής παίζει μουσικές. Southern Blues, Stoner, Hard Rock, Heavy Rock με τόνους μπίρας να ρέουν στο μεγαλύτερο Beer and Rock Bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στη Διογένους 17. Θέλω να δώσω εισιτήριο στον πρώτο φίλο που έστειλε μήνυμα. Έτσι, επειδή το πίστεψα από την αρχή. Ναι, γιατί ωραία. Το έστειλε άστον αυτόν στο λεπτό. Άστον αυτόν εκτός κλήρωσης. Αυτός δηλαδή το παίρνει. Θα πάρει στήριο. Ναι. Ο Θοδωρής. Και ψάχνουμε τους άλλους πέντε μετά με κλήρωση. Τους άλλους τέσσερις. Ναι, αυτόν και άλλους πέντε. Έχουμε, άπλες είμαστε. Έχουμε, δεν ξέρω. Ναι, έχουμε. Μην το. Φίλε, τώρα. Θοδωρή, κερδίζει στήριο εσύ. Ο 535. Γιατί αμέσως έστειλες, γιατί πιστεύεις ότι θα έχει 22.000 την Κυριακή και ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Καρατάλα, περιμένουμε μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 FM, κενό ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για εισιτήρια του μεγάλου αγώνα της Κυριακής. 7 η ώρα, όλα τα μάτς ξεκινούν την ίδια ώρα και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να μας σωστεί για να επιστρέψουμε μια πρώτη συζήτηση για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έλα, να θα πάλι. Δώσουμε και άλλο δώρο. Όπα, Αγίου Βασίλη. Θα δώσουμε και άλλο δώρο. Ναι, είναι καθαρά Άγιο Βασιλιάτικο. Μία δύο λαμπάδες. Δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ. Όπως πρέπει να ανάψετε. Ναι. Για να πάει καλό ΠΑΟΚ. Πέρα από τα πέντε εισιτήρια για το μάτς του Παναθηναϊκού και δύο λαμπάδες. Ό,τι καλύτερο πασχαλινό
Τώρα πηγαίνετε λαμπάδες για τα βαφτιστήρια. Πήρες λαμπάδα. Πήρα. Μπράβο, πάω και είναι έτσι. Εννοείται, αλλά πήρα την μπασκετική εγώ. Είναι ίδια τα προϊόντα. Οι λαμπάδες είναι ίδιες, όπως είπες, είναι ίδιες. Ναι. Που έχει πάει και κάτι. Λοιπόν, FM κενό ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο ονοματεπώνυμο στο 54526 για δεστήρια. FM κενό λαμπάδες ΠΑΟΚ στο 54526. Έτσι. Μέχρι τις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Θα μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να το δούμε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που βεβαίως είναι με τον Ατρόμητο σε πολύ λίγο από τώρα, άνθρωπος του Ατρόμητου, για να μας πει την άποψή του, φυσικά και για τον Λιμιό που είναι από τα πρόσωπα της επικαιρότητας, ένα παίχτη που καπάρωσε, ας το πούμε έτσι, ο ΠΑΟΚ γρήγορα πριν ξεκινήσει πληστηριασμός για αυτόν, μια και υπήρχε ενδιαφέρον και για άλλες ομάδες. Από άλλες ομάδες, ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό το μάτς, νομίζω ότι ανεβαίνει ψυχολογικά, έλειπε έτσι μια καλή εκτός έδρας νίκη. Στην Αθήνα δεν έχει κερδίσει φέτος καθόλου. Ατρόμητος είναι δυνατός, αν και okay, τώρα δεν έχει τόσο μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο. Και παίχτες κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι είναι έτοιμοι, ενεργοί για τα επόμενα παιχνίδια. Είναι ήδη δεύτερο στη βαθμολογία. Μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να κερδίσει κανένα πόντο ακόμα εν ώψη του play-off. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και ο ένας πόντος. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ το τέλος, δεν είναι εύκολο. Αν καταφέρει όμως να μπει με 2 βαθμούς και η ΑΕΚ να έχει 0, θα είναι σημαντική επιτυχία. Είναι σημαντική γιατί είναι πάρα πολύ οριακά τα πράγματα, οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Είναι πάρα πολύ ωριακές. Δηλαδή δεν, και ένας βαθμός μπορεί να κάνει διαφορά στο τέλος. Δεν είναι εύκολο να γίνει το 2-0 με την ΑΕΚ στους βαθμούς ενώπιση play-off. Πρέπει να είναι 8 πόντοι διαφοράς. Σήμερα είναι 9, η ΑΕΚ έχει ένα μάτς λιγότερο. Εντάξει, έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έχει Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει την Κέρκυρα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, θα δούμε. Εμείς τι έχουμε, τον Παναθηναϊκό έχουμε. Τον Πλατανιά εκτός έδρας. Τον Πλατανιά. Και την Κέρκυρα εντός. Ο Πλατανιάς σήμερα θα εξαρτηθεί αν είναι ενδιαφερόμενο με εμάς ή όχι. Ναι. Ναι, τι, ναι. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Τι ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια? Από την Κυριακή και μετά όλοι παίζουν στις 7. Ναι, σήμερα είναι 5 και 4 και 7.30. Ναι. Ναι. 5 και 4 το Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκό. Και 7.30 το άλλο. Χιχί, θα τα παίξω. Στα Χανιά. Παίξτε. Χιχί είναι κάτι το οποίο μάλλον το θέλεις κιόλας. Είναι βολικό. Ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι οι λαμπάδες με το που αναφέραμε έχουν πιο πολλές συμμετοχές από τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχουν μια χρηστικότητα. Είναι πιο ακριβές οι λαμπάδες. Δεν ζεσταίνεται ο κόσμος. Όχι, πιο ακριβό είναι το στήριο. Όχι, λαμπάδες. Όχι. Αφού αγόρασα, ρε. Ναι, 10 ευρώ έχει λαμπάδα. Ναι. Και το στήριο 15. Το στήριο 15. Σε λίγο θα πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες. 2-3 πράγματα για το πώς έπαιξε χθες ο ΠΑΟΚ. Πού κρίθηκε το παιχνίδι. Αυτοί που εντυπωσίασαν και βέβαια τι γίνεται στην επόμενη μέρα. Εν ώψη του πρώτου αγώνα στο πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το οποίο θα μας βάλει στο κλίμα και για το δεύτερο μάτς των ημιτελικών κυπέλλων της Μεγάλης Τετάρτης. Θυμίζουμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, θα έχουμε 5 παιχνίδια για τις δύο ομάδες μέχρι το τέλος της σεζόν. Πάμε στην Αθήνα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο του Ατρομήτου, τον κύριο Γιώργο Σπανό. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλά είστε. Καλά εσείς, καλά. Χάσατε βέβαια χθες. Ναι, από τον ΠΑΟΚ. Έχει, είμαι στο παιχνίδι είναι και αυτά. Πώς ήταν το παιχνίδι, δίκαια, καλύτερος ο ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο γκολ που έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, πώς το είδατε εσείς? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε ισχυρότερο κίνητρο από εμάς. Ναι. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την όρεξη και τη διάθεση. Δεν είχαμε σωστή νοοτροπία, δεν μπήκαμε με δυνατά στο παιχνίδι. Σίγουρα βοήθησε ένα γκολ όταν μπαίνει πάντοτε στο δεύτερο λεπτό, βοηθάει για την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά η γενική εικόνα του μάτς ήταν ότι ο ΠΑΟΚ άξιζε να κερδίσει. Αυτό που λέτε για όρεξη και διάθεση, και επειδή είναι ένα φαινόμενο τελευταίων αγωνιστικών παντού και στην Νότια Ευρώπη συνήθως
ο ενδιαφερόμενος κερδίζει. Για εσάς είναι πολύ μεμπτό, δηλαδή σας αναχώρησε, προβλημάτισε. Μα αναχώρησε η νοοτροπία, γιατί εμείς είμαστε μια επαγγελματική ομάδα που απέναντι στους παίχτες μας είμαστε συνεπέστατοι, προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας που μπορούμε και έχουμε απέτηση να μπαίνει μια ομάδα μέσα συγκεντρωμένη, να μπαίνει μια ομάδα μέσα που να δίνει το 100%. Είτε έχει ομάδα στόχους, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, η ομάδα μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και όπως χάσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι που το γνωρίζετε, είχαμε και μια πολύ κακή διαιτησία. Οι ελπίδες για να φτάσουμε στα play-off σίγουρα ήταν ελάχιστες. Είχαν εξανεμιστεί. Εντάξει, αυτό όμως από εκεί πέρα δεν λέει τίποτα. Οι παίχτες είναι επαγγελματίες, βρίσκονται σε ένα σοβαρό σύλλογο και θα πρέπει πάντοτε να παίζουν όπως πρέπει. Μέχρι με στεναχώρηση, η νοοτροπία. Ναι. Φάνηκε μια ομάδα ο Ατρόμητος εχθές ότι δεν είχε κίνητρο, δεν είχε διάθεση. Πράγματα τα οποία τα είδαμε στην άλλη ομάδα και γι' αυτό κέρδισε και το παιχνίδι. Φέτος πώς πήγε η χρονιά της ομάδας, μια και τελειώνει η σεζόν? Νομίζω ότι θα περάσουν χρόνια και από αυτή τη σεζόν θα κρατάτε, θα θυμάστε το 3-4 της Τούμπας, σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει φέτος στο πρωτάθλημα. Αυτό νομίζω και το 2-3 του πρόσφατου ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα το θυμάμαι όσα χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο. Γενικώς η χρονιά για τον Ατρόμητο, είχαμε πει ότι δεν ήταν αυτός σκοπός στα play-off. Εντάξει, ο Ατρόμητος πάντα είναι μια ομάδα που είναι στην πρώτη οκτάδα. Θέλαμε και στηρίξαμε παιδιά από τις ακαδημίες μας και βάλαμε νέους παίχτες και παίξαν φέτος. Και αυτό θα κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί μέσα στην οικονομική κρίση που διάγουμε, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που δεν στηρίζεται ούτε σε μεγάλους χορηγούς, ούτε έχει τη μεγάλη μάζα φιλάθλων. Οπότε πρέπει να μπούμε σε αυτή την παραγωγική διαδικασία για να έχουμε μια ομάδα νοικοκυρεμένη και μια ομάδα βιώσιμη. Πάντως γίνεται μια κουβέντα στη Super League τώρα για να γίνει πιο εμπορικό το προϊόν. Εντάξει, εσείς είστε προς αυτή την κατεύθυνση? Θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μπορέσετε να βρείτε χορηγούς μεγάλους και να έχουν σίγουρα κίνητρο και αυτοί? Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Σίγουρα πρέπει η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων ομάδων και των μικρότερων να κλείσει, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και αυτό θα ωφελήσει και τις μεγάλες ομάδες, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Αυτά πρέπει να συμβούν σίγουρα. Και όπως είπα, έχω ξαναπεί ότι η αναδιάφρωση και το μοντέλο των 14 ομάδων θα πρέπει να περάσει συγχρόνως με την ανακατανομή των τηλεοπτικών εισόδων, ώστε να δούμε να βγει σίγουρα μια ενίσχυση στις υπόλοιπες ομάδες από τα ταμεία των μεγάλων ομάδων, αν θέλουν στην πραγματικότητα και στην πράξη να δείξουν ότι θέλουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αν γίνει το ένα, να γίνει και το άλλο. Ασφαλώς. Ναι, ναι. Κύριε Σπανέ, φέτος σας έχουμε ακούσει, νομίζω μετά το ΑΕΚ Ατρόμητος του πρώτου γύρου, να λέτε ότι με διαιτησία όπως τώρα 50-50 μπορούν, όλα είναι εφικτά. Και σας έχουμε ακούσει και μετά από το μάτς του δεύτερου γύρου, εντάξει, έτυχε πάλι με την ΑΕΚ, να λέτε ότι ευνοούνται οι μεγάλοι κτλ. Ποια είναι η εκτίμηση σας, έγινε κάτι καλύτερο φέτος, έγινε ένα βήμα πρόοδου ή μια από τα ίδια? Εσείς τι λέτε? Η εκτίμησή μου είναι πράγματι ότι έγινε, αν θα δω συνολικά το πρωτάθλημα, θα πω ότι πράγματι έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου. Και τουλάχιστον τα λάθη δεν είναι μπρος μία κατέμφυση. Έτσι, γίνονται λάθη σε όλα τα παιχνίδια και προς όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι στοχευμένο. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω εγώ προσωπικά σαν Ατρόμητος, δικαιούμαι να έχω παράπονα από την διαιτησία, διότι σε καθοριστικά παιχνίδια και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό φέτος, νομίζω ότι είχαμε αλλοιώσει αποτελεσμάτων. Και στα δύο του Περιστερίου, λέτε. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και στα δύο του Περιστερίου. Goal. Και με τον Ολυμπιακό είχαμε καθαρό γκολ που μας ακυρώθηκε. Και με την ΑΕΚ σε ένα καθοριστικό παιχνίδι πριν 15 μέρες πάλι μας ακυρώθηκε κανονικό γκολ. Ναι. Που θα μπορείτε να είχατε και άλλους στόχους. Μας τύχησαν και σημαντικούς βαθμούς. Αλλά αυτό είναι προσωπικό παράπονο. Από εκεί και πέρα, σε συνολική εικόνα, δεν μπορώ να πω ότι πράγματι δεν έχουν γίνει κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα η διαιτησία και ειδικά έχουμε σοβαρά προβλήματα με τους βοηθούς διαιτητών. Ικανότητας μάλλον. Ικανότητας, γιατί... Ναι, γι' αυτό λέω σοβαρά προβλήματα. Είναι ικανότητα, είναι λυπής εκπαίδευση, είναι... Εντάξει, τι να πω.
Δεν μπορεί να μιλήσει για δόλο όταν δεν έχει αποδείξει. Τα βήματα προόδου τα οποία τα ψάχναμε τόσα χρόνια και λέτε κι εσείς και συμφωνούμε ότι τα βλέπουμε φέτος. Πού οφείλονται κατά την άποψή σας, για να το τονίσουμε, να ξέρουμε πού πατάμε και πού βασιζόμαστε, τι περιμένουμε. Πώς άλλαξε η κατάσταση. Πώς άλλαξε η κατάσταση. Από τη στιγμή που οι τέσσερις μεγάλοι μαζί και με τους υπόλοιπους που υπάρχουν κάποιοι σοβαροί πόλοι στη Super League, καθίσαμε σε ένα τραπέζι και είπαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα και πρέπει να βελτιώσουμε το προϊόν. Και από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι τοποθετήθηκε από τη FIFA μια μεταβατική διοίκηση στην ΕΠΟ μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα το πράγμα άρχισε να βελτιώνεται. Ναι, ναι. Συμφωνούμε. Κύριε Σπανέ, ο Λιμιός μπορείτε να πείτε ότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και ότι θα γίνει σίγουρα παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω ότι απομένουν μόνο τα τυπικά. Για μια υπόθεση που διήρκησε καιρό, πώς έχει εξελιχθεί. Όχι. Εμείς με τον ΠΑΟΚ και εγώ προσωπικά με τον κύριο Σαββίδη είχα μια επικοινωνία πριν 10 μέρες στην Αθήνα, με την οποία συμφωνήσαμε στο ραντεβού αυτό που κάναμε και από εκεί και πέρα έμενε η πλευρά του μικρού, του Λιμιού, και το Λιμιός ήταν με την εθνική ομάδα, γνωρίζετε, στο τουρνουά που έπαιξε εθνική νέων και ήρθε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών για να τελειώσει η μεταγραφή. Είναι σε κρεμότητα το θέμα του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή? Όχι, έχει μιλήσει και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν. Θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ομάδες που θέλουν να παραχωρήσουν ένα παίχτη και το κάνουν συνήθως στην Ελλάδα, θέλουν να μπουν σε ένα πληστηριασμό. Εσείς μας λέτε ότι γρήγορα με τον ΠΑΟΚ σε μια συνάντηση τα βρήκατε. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλες προτάσεις, τι έγινε. Από τη στιγμή που καλύφθηκαν οι απαιτήσεις της ομάδας σε αυτό το πρώτο ραντεβού, νομίζω και ήρθε η πρόταση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και με ένας άνθρωπος που όταν δώσω τα χέρια και να ερχόταν μετά και η Manchester United και η Real, θα κατέληγε στον ΠΑΟΚ. Το γνωρίζει ο χώρος ότι αν δώσω τα χέρια και το λόγο μου έχει τελειώσει. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή η πρόταση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έτρεξε πιο γρήγορα από όλους τους ενδιαφερόμενους, γιατί θεωρώ ότι πήρε ένα ποδοσφαιριστή με μεγάλη προοπτική και από τη στιγμή που καλύφθηκαν και οι απαιτήσεις του Ατρομήτου και δώσαμε τα χέρια, μεταγραφή έχει συμβεί. Έχετε κάνει συζήτηση και για τον Κατράνη με τον ΠΑΟΚ? Όχι, καμία συζήτηση. Πείτε μας λίγο για το Λιμιό. Εκτιμάτε ότι είναι έτοιμος, πανέτοιμος να μπει σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ μεγάλη πίεση, και να προσφέρει, να κάνει τη διαφορά, ή που θεωρείτε ότι έχει να βελτιωθεί? Κοιτάξτε, δεν είναι καν ούτε 19 αυτή τη στιγμή. Έτσι, μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ουσιαστικά φέτος κάνει γεμάτη χρονιά στη Super League. Ναι. Μέσα από ένα σύλλογο με τη δυναμική του ΠΑΟΚ και μια ομάδα η οποία δίνει πάνω από 50 παιχνίδια στο χρόνο, σίγουρα σε αυτό το rotation και μέσα σε αυτή την ομάδα θα πάρει και τις ευκαιρίες του. Νομίζω ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει ολοκληρωμένη άποψη από τότε που ήταν στις μικρές ομάδες και ο συγκεκριμένος παίκτης έκανε πολύ μεγάλη διαφορά στα πρωταθλήματα νέων. Και σας είπα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την προοπτική και αυτός θα καθορίσει το μέλλον του. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να φτάσει πολύ μακριά εφόσον δουλέψει, εφόσον έχει χαμηλά το κεφάλι, μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Επειδή τα νούμερα σε αυτές τις θέσεις κάνουν διαφορά στους επιθετικούς και στους επιθετικούς, είναι στο γκολ, είναι στην τελική πάσα? Είναι και στο γκολ. Καταρχάς έχει μια εκπληκτική ταχύτητα, στην οποία ο ΠΑΟΚ, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που παίζει και τα λοιπά, θέλει τέτοιους παίχτες ταχύς και τα λοιπά, σαφώς πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα, ειδικά στο τελείωμα, τα τελειώματα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής, αλλά σας είπα ότι έχει όλα τα εφόδια να, εφόσον δουλέψει, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που δεν είναι ούτε καν 19, έτσι, ούτε καν 19 χρονών. Εφόσον δουλέψει, θεωρώ ότι μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα στην καριέρα του
και να βγει και ο ΠΑΟΚ ευνοημένος αργότερα από μια μεταπόληση. Μάλιστα. Από την επαφή με τον κύριο Σαββίδη, τι σας μένει? Κοιτάξτε, βλέπω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο του σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Θέλει ένα καθαρό και υγιές ποδόσφαιρο και διέκρινα ότι έχει τη φιλοδοξία να κερδίσει τίτλους και να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Καλή συνέχεια στη ζώνη και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή γεια σας. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Σπανό της ΠΑΕ Ατρόμητος και για το παιχνίδι και για την υπόθεση του Λιμιού που μας είπε τι συνέβη το τελευταίο διάστημα, την άποψή του για τον ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι και στα υπόλοιπα τα αυτονόητα είπε, αυτά που βλέπουν όλοι στο ποδόσφαιρο. Ναι, μεν εγώ μπορεί να έχω παράπονα και δικαιολογημένα έχει παράπονα για το τι συνέβη στο Ατρόμητος Ολυμπιακός και στο Ατρόμητος ΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν θα με οδηγήσει να πω ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρό μας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου. Τα αυτονόητα, παραπάνω. Δηλαδή, όποιος έχει μάτια, αυτά βλέπει και αυτά λέει. Τώρα, όλοι οι άλλοι τι λένε, οι λίγοι που έμειναν, ή του Ολυμπιακού βεβαίως και κάποιοι άλλοι, το τι λένε είναι πρόβλημά τους. Και για το Λιμιό ακούσατε και για τον Κατράνη ακούσατε τον αριστερό μπακ ότι δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα. Και για το ότι. Και αυτό το είπε ξεκάθαρα και εμείς αν δεν τυχόν αν δεν αλλάξουν γνώμη οι δύο κυρίως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για την ανακατανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δεν θα δεχθούμε την αναδιάθρωση στη Γενική Συνέλευση. Τώρα αυτό είναι εκβιασμός, είναι λογικό. Ο καθένας κοιτά τα συμφέροντά του. Ναι. Πάντως το λένε ξεκάθαρα πλέον. Γιατί νομίζω ότι έχουν πει και άλλοι παράγοντες και ο Πανόπουλος και ο Κοστούλας ότι το ένα εξαρτάται από το άλλο. Στα επιχειρήματα του Ολυμπιακού ήταν ότι ένα ποσό πρέπει να παρακρατηθεί για έργα που χρειάζονται γήπεδα. Δεν είναι κακό. Είπε ο Ολυμπιακός. Είπε ο Ολυμπιακός ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν λεφτά από το στοίχημα. Είπε ο Ολυμπιακός. Το Μελισσαδίδη. Εντάξει, να διεκδικήσουμε περισσότερα λεφτά. Έθεσε ένα θέμα ιδιοκτησίας των ομάδων. Δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύουν. Μετά από παράγοντες. Θα κάνει, πώς ναι, δεν το πιστεύουν. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι προφάσεις αυτά οι άλλοι παράγοντες. Μέχρι σήμερα δεν δεχόταν την κατανομή των εσόδων υπέρ των μικρών ομάδων. Που δεν έχει κανένα λόγο αυτό να πάλι, αυτό πάλι. Σε αυτό εδώ. Ο Ολυμπιακός βρήκε πάθημα τη στάση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κλώτσισε γιατί έχει σφίξει οικονομικά. Έχει σφίξει, ναι, και δεν ήταν να τα χάσει. Και αλλά... αφού το κάνει, βρήκε ευκαιρία εκεί γιατί ο Ολυμπιακός θα έχανε από αυτό κανένα 2 εκατομμύρια. Δεν ήταν κανένα. Μικρό ποσό. 200 χιλιάρικα, ναι. Και εκεί πάτησε ο Ολυμπιακός, που καμιά φορά λέμε ιστορικά αυτοί οι δύο βοηθιούνται. Δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει. Και μάλιστα και, και η εφημερίδα συμφερόντων του δικού του εκτυπώνεται στον άλλον. Έχουμε και τέτοια ανταλαβαίνει. Άλλαξε ο Κολλιές δηλαδή και έγινε βραχιόλι. Ναι. Άλλαξε ο Κολλιές και έγινε βραχιόλι. Αλλά αυτά δεν τα βλέπουμε πουθενά, τα βρήκαν οι δυο τους. Δεν τα βλέπουμε γραμμένα. Λοιπόν, μετά από αυτή τη συζήτηση και αφού μπήκαμε και στο κλίμα του αγώνα και στην περίπτωση του Λιμιού, με αυτά θα επιστρέψουμε. Αφού σας πούμε ότι η Αναδομό ήταν στην συντροφιά μας την πρώτη ώρα ως χορηγός, να ενημερωθείτε για τα πολύ ωραία προνομιακά προγράμματα ανακοινήσεων του χώρου σας. Είτε είναι σπίτι, είτε είναι επαγγελματικός χώρος. Να μπείτε και στο Facebook να δείτε έργα της Αναδομό, που είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία και κάνει εξαιρετικές δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Αναδομό γραμμένο στα ελληνικά στο Facebook. Να πληρώσετε με άτοκες δόσεις. Να μάθετε έτσι, να πάρετε συμβουλές πώς μπορείτε εύκολα να αλλάξετε κάποια πράγματα στο χώρο σας. 2-3-11-2-41-508. Τόνι μπίρας και σήμερα στον Μπειρατή. Στο μεγάλο Rock and Beer Bar στην Θεσσαλονίκη Ανατολικά. Θα πληγούμε. Στη Διογένους, στην Τούμπα, Μπειρατής και σήμερα πολύ καλή επιλογή. Επιστρέφουμε σε μία ώρα από τώρα. Θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για τα οποία δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή, όλος παραδόξος. Ενώ έχουμε σημαντική συμμετοχή για τις λαμπάδες του ΠΑΟΚ.
για τις δύο λαμπάδες που μπορείτε να κερδίσετε για να τις δώσετε στους μικρούς ή στις μικρές που περιμένουν τη λαμπάδα τους αυτές τις ημέρες. FM κενό λαμπάδα ΠΑΟΚ επίσης στο 45-26. Επιστρέφουμε πάντα με ποδόσφαιρο. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο, 15 λεπτά μετά τη μία. Άρχισαν να ανακάμπτουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Ναι, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους νονούς και τις νονάδες με τις λαμπάδες. Νονές, ρε. Νονάδες. Νονές. Νονές. Εντάξει, ρε. Νονάδες. Νονάδες. Προσήματα και νονάδες. Οι νονάδες. Πέντε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM γράφτηκε και να αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 4526. Και οι δύο λαμπάδες, το πασχαλινό δώρο της εκπομπής, FM κενό ΠΑΟΚ λαμπάδα και αποστολή στο 45-26. Πάμε να δούμε τι είδε ο Ιαπωνέζος χτες. Ποιος Ιαπωνέζος? Που είδαμε το παιχνίδι. Τι περάνουμε, τα βγάζουμε, τι ΠΑΟΚ είδαμε, τι βελτίωση έχουμε, άποψη. Μπορούμε, ναι. Μπορώ να αναλύσω γιατί ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη εικόνα χθες. Για θα τα πω. Ναι, ναι. Ξεκινάμε από τα βασικά. Γέμισε ο άξονας με ανθρώπους που τρέχουν. Δηλαδή, μετατόπιση του πίσω στα αριστερά που δεν υπάρχουν απαιτήσεις αθλητικές ιδιαίτερες. Και η παρουσία του Κάτσε έδωσε στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να πιέσει ψηλά με τους εσωτερικούς του μέσους και να μην αφήσει τον ατρόμητο να αναπτυχθεί. Κρατούμενο νούμερο 1. Ένα το κρατούμενο, δύο τα κρατούμενα. Κρατούμενο νούμερο 2. Ότι η παρουσία του Κάμπος, παρότι δεν κάνει μεγάλα παιχνίδια, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην ανάπτυξη. Ακουμπάνε την μπάλα πάνω του. Κρατούμενο νούμερο 3. Ο Κουλούρης είναι πολύ πιο συμμετοχικός από τον Κλάους στο παιχνίδι. Ξέχωρα ότι σκόραρε χθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το center for, αλλά μέσα στο παιχνίδι παίρνει πολλές περισσότερες μπάλες σε σχέση με τον Κλάους που δεν έρχεται σε αρκετές επαφές με την μπάλα. Κρατούμενο νούμερο 4. Ο Κίτσιου είναι σημαντική σταθερά για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω αδικείται από το χρόνο συμμετοχής και το έχει καταλάβει και ο Ίβιτς αυτό. Δεν πρέπει να ανησυχεί ποτέ ο Ίβιτς να δώσει ανάσα στο μάτος. Έχει παίκτη να καλύψει. Με λιγότερα επιθετικά προσόντα, που χθες ήταν πάρα πολύ καλό στη δημιουργία και στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά με πολύ πιο σταθερή αμυντική παρουσία. Όλο αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με την μη παρουσία του Πέδρου Ερίκη, ο οποίος είναι στα κόκκινα συνεχώς και δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη το παιδί και κάνει εύκολα λάθη, παρουσίασε έναν ΠΑΟΚ πολύ πιο ισορροπημένο, πολύ πιο αποτελεσματικό, πολύ πιο σοβαρό, αν εξαιρέσουμε το 15 λεπτό δεύτερου ημιχρόνου. Εγώ νομίζω ότι η χθεσινή προσέγγιση είναι πολύ πιο κοντά στα θετικά στοιχεία που έχει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, που ξέρουμε και τις αδυναμίες του, ξέρουμε και τα καλά του, ξέρουμε και τα στραβά του. Χθες ήταν δομημένη η ομάδα καλύτερα προς την πλευρά των καλών χαρακτηριστικών του ρόστερ. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός μπούσουλας, παρότι ο αντίπαλος δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικός, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να τον έκανε ο ΠΑΟΚ όμως να δείχνει έτσι, γι' αυτό κρατάμε μία πισινή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο μπούσουλας ο χθεσινός είναι και αυτός που πρέπει να πορευτεί ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής. Με ατού το pressing του, τους παίχτες που έχουν τρεξίματα, να γίνει ένα rotation στα οχτάρια ώστε να μπορεί να το κάνει αυτό καλά, να γίνει ένα rotation στα extreme, υπάρχει δυνατότητα και με τον Βάρντα και με τον Μπέλκα και με τον Ενρίκε να γίνει αυτό το πράγμα, να γίνει ένα ορθολογικό rotation, εντάξει. Και ουσιαστικά εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά είναι στο αριστερό το back και το 6. Εκεί λίγο θα τραβήξουν αλλού και ο Λέοβας με τον Γκάνιας μέχρι το τέλος της σεζόν. Νομίζω ότι έχω τεράστια απορία να δω τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα. Και ο Ίβιτς το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι ο Ίβιτς δηλαδή δεν μπορώ να πω στην ψυχολογία του και πώς σκέφτεται, αλλά νομίζω ότι έδωσε παιχνίδια στον Μπρίκιτς για να αποφορτήσει τον Γλύκο και να σταματήσει αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει για τον Γλύκο, ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος στον τερματοφύλακα από τον Μπρίκιτς. Δηλαδή, δηλαδή πραγματικά θέλω όποιος πιστεύει το αντίθετο να βγει να δώσει ονοματεπώνυμο
Και να πει, εντάξει, εγώ, μάνας έπαιξε 40 μάτσες και άλλος έπαιξε 5. Αγόρι μου, τώρα μιλάμε για τα... Όταν κρίνουμε ένα παίχτη, κρίνουμε τα χαρακτηριστικά του. Μήπως διορθώνει το λάθος του ότι έπρεπε να έχει δώσει νωρίτερα κάποια παιχνίδια στον Μπρίκιτς για πολλούς λόγους ψυχολογίας. Να τον κρατήσει ζεστό, μπορεί να τον χρειαστεί. Του έδωσε τώρα. Του έδωσε. Ναι, του τα έδωσε τώρα. Έτσι θα μπορούσε αναλογικά με να του τα δώσει. Με βάση την εικόνα που μέσα στη διάρκεια τη σεζόν. Τόσα δικαιούται. Δεν είναι, δηλαδή πραγματικά. Μην τυχόν είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και τώρα είναι ίσως μια ευκαιρία να κρίνει και πάλι τον Μπρίκιτς για να πάρει μια απόφαση εν ώψη καλοκαιριού. Μπορεί. Και αυτό μπορεί. Και αυτό μπορεί. Ή να τον έχει δει ότι αυτός δεν θα είναι καλά, να τον έχει ψυχολογήσει ότι αν δεν του δώσω και λίγα παιχνίδια, στο τέλος του καλοκαιριού μπορεί ο ίδιος να μου φέρει μια πρόταση ή γενικά να σκεφτεί να φύγει οτιδήποτε. Κάτσε να τον δω, να τα συνδυάσω. Επίσης, μην ανακαλύπτουμε πρόβλημα και που δεν υπάρχει. Στον τερματοφύλακα τουλάχιστον πρόβλημα δεν έχουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι μας οδηγεί η αγωνία ότι αμάν κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Έχεις έναν ο οποίος είναι αξιόπιστος, πολύ σταθερός, τόσο καλύτερος από τον άλλον που γι' αυτό και πήρε πολλά περισσότερα παιχνίδια από τον άλλον και θες να δεις αν ο άλλος είναι επάξια ο δεύτερος, ο οποίος σε περίπτωση τραυματισμού ή αλλαγής κλπ. Μπορεί να γίνει και πρώτος. Γιατί μέχρι τώρα όσες φορές δοκιμάστηκε ο Μπρίκιτς, είτε γιατί δεν άρπαξε την ευκαιρία, είτε γιατί πήγαν έτσι τα παιχνίδια, δεν κατάφερα να σε πείσει ότι εντάξει, έχω λύσει το θέμα των τερματοφυλάκων. Δεν θέλω άλλον. Έχω και το μικρό και είμαι κλεισμένος. Νομίζω ότι ο Μπρίκιτς είναι παλιά σκοπή τερματοφυλάκας. Λέω εγώ. Είναι πολύ αργός για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το παιδί έχει το κορμί, καλός χαρακτήρας. Ναι, δεν έχει δώσει δικαίωμα όλο αυτό το διάστημα να πεις ότι. Σοβαρός επαγγελματίας. Απλά τα χαρακτηριστικά του και μόνο αυτά ανήκουν νομίζω σε ένα ποδόσφαιρο άλλης εποχής. Δηλαδή. Δεν. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι, τα είπαμε και νωρίτερα, το πρώτο γκολ έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όπως ο ΠΑΟΚ χρειάζονταν το παιχνίδι αυτό για να ανέβει ψυχολογικά και το πήρε. Έτσι και χθες χρειάζονταν στο ξεκίνημα ένα γκολ για να πιστέψει πιο πολύ. Πάντα ισχύει το ότι ο αντίπαλος είχε μικρότερο κίνητρο και δεν είναι καλά, γενικώς, ο Ατρόμητος, να το λέμε και αυτό, συχνά. Πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία και του Κίτσιου και του Κάτσε, του Κουλούρη φυσικά, και μακάρι να επιβεβαιωθεί ότι αυτό το μάτς μπορεί να ανεβάσει την αυτοποίθηση όλης της ομάδας. Και την Κυριακή κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, καλώς ή κακώς το πιο σημαντικό μάτς είναι του Κυπέλου, τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά και την Κυριακή το μάτς θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για πολλούς λόγους, και για τη βαθμολογία αλλά και για την αυτοποίθηση. Πάρα πολύ χρήσιμο. Και για τον αέρα που θα έχει ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Παναθηναϊκό για τη συνέχεια. Πολλά μάτς έχουν οι δυο τους. Είναι χρήσιμο να γίνει καλή αρχή την Κυριακή. Μα έχεις ελπίδα να πάρεις και παραπάνω βαθμούς στα πλοία, φαίνεται να το κερδίσεις. Μόνο αδιάφορο δεν είναι το μάτς, μόνο άσκοπο δεν είναι. Και επειδή πιστεύω εγώ πάρα πολύ ότι όταν μια ομάδα συνήλθε. Και ούτε επιλέγει τα παιχνίδια ούτε τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη σε σχέση με το παιχνίδι της Τετάρτης. Και αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός και νικήσει την Κυριακή, θα είναι καλύτερος και στα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό τα επόμενα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το να το πάει λάου-λάου και επειδή δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα κλπ. Να μπει έτσι όπως υποψιάζομαι ότι μπορεί να την πατήσει και να μπει ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω πλέον ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ξεκάθαρο ρόστερ. Ξέρει ο προπονητής τι μπορεί να δώσει ο καθένας και χρειάζεται καθαρό μυαλό στη διαχείριση, γιατί θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέχρι το τέλος. Επιμένουμε σε αυτό που λέγαμε και πριν, και στα καλά και στα άσχημα. Δεν υπάρχει ο ένας ή οι δύο ή οι τρεις που θα σηκώσουν όλη την ομάδα. Δεν ξεχωρίζει κάποιος. Δεν υπάρχει ηγέτης, δεν υπάρχει αρχηγός. Δυστυχώς. Άρα, που ποντάρει σε όλη την ομάδα. Τι χρειάζεται όλη η ομάδα, αυτοπεποίθηση. Την έχασε. Γιατί δεν τεφορμάρει με αυτό που πέρασε. Για να έχει αυτοπεποίθηση, πρέπει να παίξει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της. Να μην μπερδευτεί. Ναι, πρώτα απ' όλα να κερδίζει. Γιατί με τον Πανίνο κέρδισε στο 90 φεύγα. Κέρδισε όμως. Ναι, πάρα πολύ χρήσιμο. Του Πέλκα τον γκολ ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Και με τη Λάρισα απαραίτητη ήταν η νίκη. Και το χθεσινό. Απλά η χθεσινή ήταν πραγματικά επαγγελματική νίκη. Ενώ με τη Λάρισα ήταν συγκυριακή νίκη. Γιατί αν είχε έναν αντίπαλο διαφορετικό με την εικόνα που είχε η ομάδα. Δύσκολα θα κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως ήταν. Αλλά χθες μπήκε πολύ σωστά στο γήπεδο, με σωστή νοοτροπία, και είναι πολύ σημαντικό, παρότι έχει λιγότερες επαφές με την μπάλα ο Μπίσεσβαρ, παίζοντας πλάγια, να τον έχει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Να μην χρειάζεται να κάνει πολλά μέτρα.
2-3 φορές αγανάκτησε το Λεόβατς, βέβαια, που ναι, δεν ακολούθησε ναι, το δεξιμπακ. Ναι. Γιατί το ανέβαινε ο Κυριακίδης που πήγε δεξιμπακ, ήταν του Μπίσεσβαρ παίχτης. Αλλά ο Κονάτης πρέπει να έχει μια μικρή υπομονή σε αυτά τα πράγματα. Όπως ο Κιουσνάσο, όταν είχε μπροστά του Κονσίσσαου, ρε φίλε. Μάλιστα. Για τον Λιμιό, τον 19χρονο. Έχω από προπονητή ανάλυση. Να στη διαβάσω. Και δεν τη διαβάζεις. Το καλύτερο ταλέντο στην ηλικία του με τρομερά περιθώρια εξέλιξης. Δεξιοπόδαρος, ιδανική του θέση αριστερά. Εκρηκτικός, γρήγορος, θράσος και αρκετά αποτελεσματικός. Πολύ καλή επιλογή με μεγάλες πιθανότητες μεταπόλησης. Αρκεί να δουλέψει στις αδυναμίες του. Δηλαδή, με τη μεταπόληση τώρα. Πάω και δηλαδή, εντάξει, αυτό σκέφτεται τεχνοκρατικά, ρε φίλε. Άσεμα. Ναι. Δηλαδή, για δυναμίες του. Αμυντική συμπεριφορά, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αδύναμο πόδι. Το αριστερό. Ναι. Μάλιστα. Ένας φίλος λέει, και τι θα γίνουν τώρα οι παοξίδες χωρίς Τέμπη. Ανοίγει η σύραγγα. Και, τι σημαίνει αυτό. Πηγαίνουμε στον παλιό το δρόμο. Εντάξει, ναι. Και κάποια στιγμή υπήρχε και αυτό το όριο, ρε παιδί μου, ότι πάνω από τα Τέμπη, κάτω από τα Τέμπη, χωρίζονταν η χώρα στα δύο, γιατί υπήρχαν εκεί τα στενά. Τώρα να πούμε θα φεύγει σαν ούτω πάντα. Αυτό το πράγμα, ναι, πέρα, σήμερα, ναι. Σήμερα τα γκένι. Πάμε. Μεγάλη μέρα. Πάμε να πάμε, να δούμε, να δούμε τον τέτοιο, να τον Τσίπρα να κάνει λεζάντα με τα λεφτά του Καραμαλή και, ναι. Και του Παπανδρέου. Του Βενιζέλου το Λευτέριο, ρε φίλε. Μη σε πω του Βενιζέλου το Λευτέριο, από τότε η δρομολογική. Είχα στον τάφο, πολύ συγκινητική στιγμή, φίλε. Έχει πάει στα Χανιά στον τάφο. Εννοείται. Όταν είναι και φοβερή, θα έκλαψε. Λέω πού είσαι, αδερφέ. Παρακάτω εκεί πολύ ωραία καφετέρια με θέα όλη την πόλη. Είναι εκεί ο Βενιζέλος, βλέπει θέα όλο το λιμάνι. Ψηλά. Λοιπόν, για το Λιμιό, εντάξει, αυτές είναι οι απόψεις που κυριαρχούν. Όπως είπε και ο Σπανός, ο Ίβιτς τον έχει δει αρκετές φορές και στα μάτς της K20 και ξέρει το επίπεδό του. Τσεκαρισμένη η περίπτωση. Φέτος έχει κάνει 22 μάτς. Ένα γκολ έχει και μία assist. Έτσι δεν είναι τα νούμερα εντυπωσιακά. Δύο assist και μία στο κύπελλο. Και μία στο κύπελλο, λέει εδώ ο συνάδελφος. Από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν στην ηλικία του σίγουρα. Διεθνής ποδοσφαιριστής. Γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 έχει τις εθνικές και έχει 6 γκολ. Και με την ομάδα του πολύ καλά στις χαμηλότερες. ΚΑΠΑ 20, ΚΑΠΑ 17, δεν ήταν. Θα ανοίξουμε και γραμμές στη συνέχεια. Με Alter Ego πορευόμαστε για τη δεύτερη ώρα. Να πάμε πάλι με την καλοκαιρινή κολεξιόν. Άκη, πάμε μετά από το Βαγγέλη. Ναι, πάμε, ρε. Αφού ανεβαίνω πάνω από χαρτί, εγώ. Α, σε πάρω κιόλας. Ωραία, θα με πας να πάω να πάρω την καλοκαιρινή μου κολεξιόν. Τι θα φορέσεις, τι θα φορέσει ο μεγάλος δημοσιογράφος. Φίλε, έχω μια τάση προς το μπλε ηλεκτρικ. Ναι. Τώρα που λέτε η ΔΕΗ, πάρε σε ηλεκτρικ να δική σου ενέργεια. Όχι, θέλω, βασικά θέλω να κάνω τα τισέρτ μου, την κολεξιόν μου την καλοκαιρινή και δεν έχω. Έχει casual πολύ καλό ντύσιμο, να ξέρεις. Όχι, γενικά με τις τάμπες μου, γιατί πάντα κάνω 20 μπλούζες τάμπες να κυκλοφορώ το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Alter Ego. Alter Ego, λοιπόν. Και ευκαρπία. 25 Μαρτίου, 12. Πήγαμε και πρόσφατα εκεί, πιάμε κάτι ξύδια. Πετύχαμε και το Σχιαμάτρα. Αυτό το πρόπο, τι παπατζής είναι αυτός. Τι είπα, φίλος σου. Θα τα ανοίξω το στόμα μου άλλη ώρα. Άλλη ώρα θα τα ανοίξουμε το στόμα μας, ναι. Τέλος πάντων, για δήμαρχος πάει εκεί. Έχει φυσικ δημάρχου, αλλά δεν ασχολείται, δεν τον ενδιαφέρει. Πιο πολύ ομάδα, πιο πολύ το ποδόσφαιρο τον ενδιαφέρει. Την νίκη ευκαρπία θα την πάρουμε. Μπορεί το να το... Θα την πάρουμε. Αυτό λέω, ναι, θα το κάνουμε. Ωραία, θα την πάρουμε. Αφού δεν μου δίνουν τον Παύλο Μελά. Θα πάω την νίκη Ευκαρπίας. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, λοιπόν, και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, alteregofashion.gr η διεύθυνση για να δείτε τι επιλογές υπάρχουν. Και ήδη γίνει φτύκα στην συντροφιά μας, Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, εκεί πάνω από τον κήπο του Καλού, στον δρόμο το κεντρικό που γίνεται χαμός. Ώρες καταστημάτων ανοιχτός 2-3-10-90-55-03. Διαλέγετε επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων και ό,τι άλλο θέλετε έτσι για να φτιάξετε το χώρο σας. Δωρεάν μεταφορεί το προϊόντα στο σπίτι σας όταν τα παραγγείλετε. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και σχολιάζοντας τα ποδοσφαιρικά θέματα, αλλά και για τους διαγωνισμούς, για τις δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ που θα κληρώσουμε. FM, γράφετε κενό. Λαμπάδες ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Και βέβαια για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όπου πλέον γίνεται ένας χαμός. Κοίτα να δεις πώς άλλαξε το κλίμα μετά τη μία. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός της Κυριακής. FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26.
Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να ανοίξουμε και γραμμές σε πολύ λίγο. Ανοίγουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές. Κάτι άλλο μέχρι τότε. Έχεις κύριε Συνάδελφε να προσθέσεις, να αφαιρέσεις. Ανοίγουμε γραμμές. Άλλα δεδομένα. 23 10 287 888. Δίνουμε και λαμπάδα ΠΑΟΚ και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο λαμπάδα ή χωρίς λαμπάδα στο 54526. Για ό,τι είδατε εσείς χθες, για ό,τι έρχεται με το Παναθηναϊκό, δεν είπαμε κουβέντα για το πόλο του ΠΑΟΚ. Γενικώς ναι, με το πόλο το Παναθηναϊκό. Είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε λίγο άσχετοι. Ήρθε η πρώτη νίκη στα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τα γράψαμε εντάξει. Στα play-off. Για το πόλο, μάλιστα με ανατροπή και στα πέναλτι κτλ. Στο ποδόσφαιρο θα παραμείνουμε κυρίως για τη δική σας άποψη και για το Λιμιό και για όσα υπόθηκαν. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Γεια σου φίλε. Άσχετο έχει η πρώτη γραμμή. Αστοχήσαμε 0 στα 1. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο. Καλημέρα. Καλησπέρα δηλαδή. Καλησπέρα. Τσακούμε φίλε. Ρε Σάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα. Ναι. Ναι. Γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξος ρε φίλε. Γενικότερα. Είσαι και στη ζωή σου έτσι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί είσαι απεσιόδοξος ρε φίλε. Τι είπε, γιατί που είπαμε, τι είπα. Από προχθές που σε έχω ακούσει φίλε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πέφτει κατηγορία. Ρε φίλε, σ' άρεσε εσένα αυτό που είδες στον αγωνιστικό χώρο 1,5 μήνα. Επειδή δεν το νιώθεις, καμιά φορά πρέπει και εμείς να παίξουμε ένα ρόλο καμπανάκι. Μην κρατάς... Είμαι πολύ, βλέπεις, δεν είπα τίποτα. Άλλο σου λέω, ότι και ο ρόλος ο δικός μας καμιά φορά πρέπει να είναι το καμπανάκι. Καμιά φορά γίνονται και πράγματα για λόγους τακτικής. Μόνο αυτό δεν είμαι πάντως, φίλε, απεσιόδοξος. Μαζί σου είμαι, αν το... Πάμε παρακάτω. Να σου πω... Θεωρώ ότι αυτό που λες ότι δεν βλέπεις πρόβλημα στο τέρμα εννοείς για αυτή τη χρονιά, έτσι, γιατί εννοείται από του χρόνου θέλουμε τερματοφύλακα, φαντάζομαι, το καταλαβαίνω. Άμα ξεκινάμε κάθε χρόνο έτσι. Εγώ ξέρω ότι έχω ένα τερματοφύλακα που και στο τελευταίο μάτι της Εθνικής έπρεπε να είναι βασικός. Τον πιστεύω πολύ. Δεν ήταν όμως. Τον παίχτη αυτόν που λέγεται Γλυ, γιατί εμείς φτάνουμε δεν σε σημείο. Δεν έχει σημασία το τι πιστεύουμε εγώ και εσύ όμως, Ρεσάκη. Γιατί, εγώ την άποψή μου θα σου πω. Και πριν εγώ είπα ότι. Δεν βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα στο τέρμα. Γενικότερα έτσι. Και με τον Μπρίκη πάλι πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή ο Ιάκη έχει καλύτερο θεματοφύλακα. Άνα μπράβο. Πάμε και δια τη Ατόπου. Είναι το μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα, φίλε. Είναι το μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα ότι βγαίνετε να κράξετε το θεματοφύλακα ενώ έχω 14 τέρπι μπροστά. Καταρχήν δεν βγήκαμε να κράξει τερματοφύλακα. Όχι, ρε φίλε, 14 τέρπι έχω. 12 πόσα είναι. Δεν βγήκαμε να κράξουμε κανένα τερματοφύλακα. Όταν λες ότι πρέπει να αλλάξω, τι κάνεις δηλαδή. Ρε φίλε, και εσύ το είπες, μην τρελαίνεσαι. Ρε εσύ, σου λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Γλύκος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας του πλανήτη. 1η Ιουνίου ξαναμιλάμε. Εντάξει. Οκ, έλα, έλα, γεια. Ποιος Νόιερ. Ποιος Νόιερ. Στη Σκόπελο τα κοριτσάκια όλα τις δίνουν, χαϊδεύονται, κάνουν. Δεν παίζει με τα πόδια ο Νόιερ, ρε. Δεν παίζει. Τι έγινε. Παίζει, πώς δεν παίζει. Νομοκρατήθηκαν οι γραμμές. Λέω τώρα παίζει. Εγώ. Καλησπέρα. Να βρω κάποιο αρνητικό. Ναι. Καλησπέρα. Γεια, για χαρά και στους τρεις. Χαίρετε. Επειδή υπάρχει όντως και το δέχομαι και εγώ ότι χρειάζεται να μπουν και κάποιοι ηγέτες μέσα στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή το μειονέκτημα της ομάδας είναι η ίδια η ομάδα. Δηλαδή δεν είναι θέμα ηγετών, είναι θέμα του ότι αν κάποιος, οποιοσδήποτε από εμάς, στη ζωή του, χρειαστεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αυτά που λέμε τα σκαντήλια, είναι αναγκαία για να μπορέσει κανείς να έχει τη δύναμη μετά να είναι πιο δυνατός όταν θα μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητά του. Το ίδιο γίνεται και με την ομάδα. Mm-hmm. Η ομάδα αυτή τη στιγμή μαθαίνει να διαχειρίζεται τα λάθη της. Τα λάθη των παικτών, τα λάθη του προπονητή. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε όταν λέμε ότι θέλουμε ένα προπονητή για καιρό. Mm-hmm. Αυτή η διαφορά δυστυχώς σε εμάς δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Όταν κάποιος πάει να διαχειριστεί τα λάθη του, το σουτάρουμε. Και μετά πάμε στον επόμενο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους είναι πολύ πιο σοβαρός στην προσέγγιση στήριξη του προπονητή. Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ, γιατί έτυχε αυτός ο προπονητής να έχει αστέρι. Αν στράβωνε λίγο παραπάνω, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα γινόταν αυτό. Όχι, έπεσε πάνω σε έναν Σαββίδι ο οποίος δεν θέλει να τρώει τη χλέμπα του προπονητοφάγου.
ήταν εντελώς ειδική συνθήκη. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε τον ΠΑΟΚ από μέσα και από έξω, από την καλή και από την ανάποδη, και μπόρεσε να το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και σαν χαρακτήρας. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μπορεί να γίνει είναι τι. Όταν θα έχεις πλέον την υποδομή, τη βάση φτιαγμένη, όποιος έρθει σαν ηγέτης μπορεί να αποδώσει. Αν δεν έχεις βάση, όποιος ηγέτης και να έρθει θα χαθεί. Ο ηγέτης χρειάζεται άρα χρόνο σε έναν οργανισμό, δεν αγοράζεις ηγέτες. Δεν αγοράζεις ηγέτες. Δεν αγοράζεις ηγέτες. Αγοράζεις, την Κονσεσάου αγοράζεις. Εντάξει ρε φίλε, Κονσεσάου είναι μία περίπτωση σε όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ. Την Γκαρσία αγοράζεις. Μπορείς να βρεις, μπορείς να βρεις. Απλά θα χρειαστεί και αυτός χρόνο για να προσαρμοστεί, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο όταν θα έχεις μια δομημένη ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι σαν δεύτερο βήμα θα έρθει ο ηγέτης και νομίζω ότι θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία, αρκεί φυσικά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και επειδή ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη που άκουσα με το Σπάνο, αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν είναι ότι επειδή υπόθηκε κάτι για το Λάμπρου, για να αποκτήσεις συμμάχους είναι πολύ εύκολο όταν έχεις χρήματα να παίρνεις παίκτες λίγο πιο ακριβά από όσο αξίζουν. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά. Μια τακτική που την ακολούθησε ο Παναθηναϊκός δεκαετία 80, ο Ολυμπιακός 90-2000, είναι μια πρακτική να ταΐζεις την ελληνική επικράτεια. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Είτε. Πρώτα απ' όλα, καλά, σματάκια δεν έχετε, τον έχετε δει. Τον? Τον Νόιερ. Ναι. Της Μπάγερ Μονάχου. Το παλτό. Η Γιουβέντους δεν έχει τερματοφύλακα. Ναι. Με την ΑΕΚ θα συγκριθώ. Σπαοξίδες τώρα, τους μάθετε. Πειράζω απλά τον προηγούμενο τον αδερφό, έτσι, πλάκα. Ναι. Εννοείται. Σκέψου τι έγινε στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, σκέψου τι έγινε. Έκανε ΑΕΚ 15 φάσεις. Ναι. Πριν τον διώξουν από το Βάζελο, αν τα έκανε τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ, θα τον είχαν κρεμάσει στην Καμάρα και θα τον καίγαν από κάτω. Με βενζίνη. Θα τον καίγαν οι γυναίκες και τα παιδιά αυτό όχι, που θέλανε. Όχι, επειδή είναι ξένος ο στυλ, δεν θα έχει. Όχι, είναι ξένος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας πω τώρα και το λόγο για τον οποίο πήρα να σας φιτιλιάσω λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς η νέα γενιά των ΠΑΟΚτσίδων έχετε βάλει μυαλό σε σχέση με εμάς. Εμείς κάποια στιγμή με το καλό θα γεράσουμε. Θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε στο κήπεδο, θα ψοφήσουμε, θα πεθάνουμε. Και εσείς που είστε Ελλάδες δεν θα ασχολείστε πλέον με τη διαιτησία. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που αλλάζει η ομάδα, που κοιτάμε να παίζουμε καλά και δεν ασχολούμαστε με τα κοράκια. Δεν δίνει λόγους η διαιτησία να ασχολούμαστε. Η δικιά μου ταπεινή γιατί? Πρόταση είναι για τη χθεσινή διαιτησία, γιατί είναι ένα μάτι το οποίο εμένα, την νοσηρή μου προσέγγιση τη βολεύει, ένα μάτι που ήμουν σαφώς καλύτερος και δεν έγινε η μεγάλη φάση. Το πέναλτι, ξέρω εγώ, το συζητούμε το ένα το άλλο και δεν γκρινιάζει κανείς. Να κάνω ένα DVD με 20-25 φάσεις που με έσφαξε και να ζητήσω το κεφάλι του. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο για να μάθουν οι επόμενοι. Να κάνω ένα ωραίο βιντεάκι όπως έκανε ο πολυμετοχικός. Εγώ μπορώ να σου κάνω, αν θέλεις, ένα βίντεο με 25 φάσεις που αν μετρούσε τον goal του Ατρόμικ του offside θα το έλεγα ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Εν τιμή θα σας το έλεγα αυτό, όπως λέω ανθρώπινο λάθος. Το γκολ του Βαρέλα μέσα στο Καραϊσκάκη ότι ξεκίνησε από ένα λάθος, το οποίο γίνεται ρε παιδί μου, είναι 10 πόντους offside, για να μας πείτε, δεν το συζητάτε. Τώρα, Μάρτες, τραβήγματα φανέλας από πίσω που δίνονται κάρτες μέχρι και στην Γάμα Εθνική, άλλο μας βλέπαμε. Νομίζω ότι δεν είχε λόγο χθες να... Δεν μπορούμε να την κάνουμε, δεν μπορούμε να την κάνουμε τη ζήτηση, φίλε. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Έκανε κάποια λάθη στο 0-2. Έκανε να κάποια λάθη στο 0-2. Ναι, στο 0-2 αδερφέ, όπως πολύ καλά, γιατί σας διαβάζω χρόνια και σε εσάς. Ο Κίζας έπαιξε τον ΠΑΟΚ για πέμπτη φορά φέτος. Όταν μπαίνει λοιπόν στο... Εμένα η παλαιοπαοξίδικη και καλά κάνετε και προσπαθεί να την αποβάλλετε αυτήν την οτροπία, είναι ότι κάποιος τον βάζει στο παιχνίδι. Γιατί αν με αφήσει να... Δεν ισχύει, φίλε, για τον Γκίζα δεν ισχύει. Παίζει ρόλο και ποιος είναι. Δεν ισχύει. Αν θέλω να πάρει ο Κάτσε, θα το έδινε και ο Σπανός κόρνερ και μου δίνει επιθετικό. Δεν τα βλέπετε αυτά. Τώρα κάνεις κοροϊδίστικη κουβέντα, κάνεις. Ας το καλύτερα. Ας το καλύτερα. Θα χρεώνω σε πρόθεση ότι θέλω να με τρυπήσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Καλά. Έγινε, ακούστηκες. Ακούστηκες. Να είσαι καλά. Μας κούφαλες, να ξέρεις. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν ξέρω αυτό κάτι, γιατί το πίσες βατών έχετε βγάλει χασογκόλι. Είναι χασογκόλιση. Εντάξει, δεν έχει και τις καλές. Δεν έχει καλά τελειώματα. Χθες κάτι εκπληκτικό τελειώμα. Τελειώματα του. Είναι όλα, είναι τεχνητά. Η μπάλα πάει έξω, ρε φίλε, όμως. Τι να κάνω. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον είναι ο μόνος που σημαδεύει, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ο μόνος που σημαδεύει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δεν βάζει το κεφάλι. Ο Μπίζος Βαλίνο είναι μια θεότητα, βασικά δεν είναι ποδοσφαιριστής, είναι θεότητα. Εντάξει. Είναι μια μορφή, τον αγαπάμε. Έχει 3 γκολ σε 43 τελικές στο πρωτάθλημα. Είναι πιο άστοχος τον Αθανασιάδη. Να ξέρεις. Okay. Είναι πολύ άστοχος. Όσο πλησιάζουμε, προς το τέλος του πρωταθλήματος, είναι λογικό όλες οι ομάδες να είναι πιο κουρασμένες και όλοι οι παίκτες του πρωταθλήματος να είναι, ειδικά στις ομάδες που δεν έχουν πολύ βάθος πάγκου, να είναι πιο πεσμένοι. Γι' αυτό είπαμε για τη διαχείριση. Αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να εδραιωθεί λίγο το σχήμα που χρησιμοποιήθηκε χθες και το οποίο τους έσκασε. Τους έσκασε. Σήμερα κάτσε. Μην κόλλα στα πρόσωπα. Πρέπει να γίνει rotation ειδικά στα οχτάρια. Λοιπόν, ακούσε με να σου πω. Για να... Κοίταξε, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι καλύτεροι στο τρέξιμο και υπάρχουν παίκτες που είναι καλύτεροι στο passing game. Το τρέξιμο χρειάζεται. Καλά αυτό το πράγμα. Για να ανεβεί η ομάδα όμως μέτρα στο γήπεδο, χρειάζεται παίκτες οι οποίοι να τρέχουν. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Αλλιώς δεν μπορεί να πρεσάρεις, δεν μπορείς να ανεβείς. Νομίζω ότι με αγωνία περιμένω να δω αν θα κρατήσει το ίδιο κέντρο, έτσι πιο πολύ για να πάρουμε μια καλή ιδέα με τον Παναθηναϊκό, εάν όντως, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό το σχήμα να αποδώσει. Ήταν πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή να αφήσει τον Γκάτσε και να μην βάλει το Σάχο, βλέπεις την Κυριακή. Ναι. Γιατί αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Το Σάχοφ το ηρέμησε το μάτς όταν δεν χρειαζόταν να είσαι τόσο αγκρέσιμο. Εντάξει, όταν στην αρχή χρειάστηκε να τρέξει, ο Κάτσε ήταν μια χαρά. Μια σαν χαρά, να κουράστηκε ήταν. Λίγο ο Κάτσε στο δεύτερο. Όλος παραδόξος. Δεν έχει μάτρεση. Δεν έχει μάτρεση. Ναι, λένε ο Κάτσε. Τρώει μια άδικη κίτρινη, για μένα δεν είναι ούτε φάουλ εκεί. Δύο μηνών με τα πόδια ήρθε από το Σκριντεμπέου. Ε, αυτό. Εντάξει, είναι φαινόμενο. Έγινε. Μια χαρά, μια χαρά. Άντε, ανασάναμε λίγο. Γεια, γεια. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Σωστή. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Προφανώς. Ναι, για χαρά. Απλά θέλω, παιδιά, ένα σχόλιο για την επιχειρούμενη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του πρωταθλήματος από του χρόνου. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, να πω έτσι πολύ σύντομα την άποψή μου, που πάμε σε παίκτες στο play-off αντί σε κατάργησή τους. Στεναχωρέθηκα διπλά γιατί αυτή η πρόταση εκπορεύεται από εμάς, από τον ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πρόταση του ΠΑΟΚ. Έτσι έχει τουλάχιστον. Ναι, να σου πω. Να σου πω, όχι, όχι, να σου πω. Ο ΠΑΟΚ είπε ξεκάθαρα ή play-off για όλους ή για κανέναν. Αυτό είπε ο ΠΑΟΚ. Θεωρεί ο ΠΑΟΚ έτσι. Δεν είναι, δεν είναι για κανέναν. Δεν είναι για κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι εξ του πονηρού. 20-25 χρόνια που πήγαινε η Ελλάδα ο πρωταθλητής κατευθείαν στους χρυσοφόρους ομίλους, είχαμε πέρα βρέχει, όλα καλά. Έχουν πάρει πρωταθλήματα στα χαρτιά, έχουν πάρει πρωταθλήματα με τις παράγκες, τα έχουν μοιράσει όλα καλά. Και τώρα που πάει τρίτο προκριματικό, δηλαδή άστα να πάνε, ναι. Θα κάνουμε play-off για όλους. Εμένα δεν μου αρέσουν τα play-off. Εγώ είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Δεν θέλω να βλέπω καταστάσεις Μάιο-Ιούνιο να παίζουμε 32 ντέρμπι. Θέλω παραδοσιακά πράγματα. Ναι. Μπορούμε να είμαστε σαν την Αγγλία. Να παίζετε το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς, ένα δεν μπορούμε. Μπορείς να είσαι το Βέλγιο. Παραδοσιακά πράγματα. Άκου λίγο. Να σεβόμαστε το ποδόσφαιρο. Άκου, να μην είναι λίγο. Ένα πράγμα τύπου... Σεβαστό NBA, αυτό που 300, λες. Σεβαστό αυτό που λες. Ναι, άκου λίγο όμως τι γίνεται. Έτσι όπως το κάνουν αυτοί το πρωτάθλημα, εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ και τους λέει ότι θα ηγηθούμε εμείς γιατί εσείς είστε λίγοι και θα το στήσουμε σωστά. Το σωστά για τα δεδομένα τα εμπορικά του σημερινού ποδοσφαίρου του ελληνικού, εντάξει, είναι ένα βέλγικο μοντέλο που πάει να τηρηθεί από το χρόνο. Το βέλγικο λοιπόν το μοντέλο που έχει play-off, play-out, play-school κτλ. Είναι το μόνο που μπορεί να δώσει κίνητρα στην ΟΒΑ να συνεχίσει την κεντρική διαχείριση και δεν είναι ένα βήμα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εδώ ξεκινάει το θέμα. Ναι, άλλο. Εγώ θα κάνω εγώ την άποψή μου και πει εσύ τη δικιά σου.
και βέβαια να προσελκύσει και άλλους χορηγούς, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 15 ομάδες της Super League που έχουν μικρότερο μπάτζετ από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Σου λέει ο φίλος και έχει δίκιο, ναι, ότι τα play-off δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχει δίκιο σε αυτό. Τι? Γιατί όμως παίζουμε play-off στην Ελλάδα, πρέπει. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή εμπορικότητας. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε 16 και 18 ομάδες. Άρα θα πάμε στις 12, στις 14, όσο λιγότερες. Συν play-off με όλους. Και άρα πρέπει να γίνουν λίγα παραπάνω παιχνίδια. Είναι αναγκαίο κακό. Πάντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν είναι αβάσιμο. Μην το μπλέκεις με το τι κάναν αυτοί. Ερχόμαστε εμείς εδώ λοιπόν και τους λέμε είστε γελοί, καραγκιόζητες, λαμόγια και θα σας στρώσουμε εμείς το τέτοιο. Δεν θα γίνω εγώ σαν κι αυτούς, φίλε. Καταλαβες. Δεν μπορώ να γίνω σαν κι αυτούς. Σκεφτείτε λίγο το άλλο, έτσι. Έχουμε εμείς να παίξουμε Ευρώπη. Ναι. Ωραία. Θα είμαστε φορμαρισμένοι όταν θα πρέπει το Μάιο να παίξουμε 32 ντέρμπι και θα παίζετε το πρωτάθλημα. Δεν είσαι. Νομίζω. Είναι δουλειά σου. Δεν θα είσαι. Όπως δεν είμαι και. Όχι, δεν γίνεται να είσαι φορμαρισμένος όλο τον χρόνο. Κάνε 24 άτομα ρόστερ, κάνε καλή διαχείριση. Οι ομάδες όλη την Ευρώπη είναι φορμαρισμένες όλο τον χρόνο γιατί έχουν τεράστιο ρόστερ και τεράστιο μπάτζετ. Του ΠΑΟΚ δεν του βγήκαν άσχημα τα play-off. Ξέρουμε καμιά βέλγικη ομάδα, ας πούμε, να διαπρέπει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν νομίζω. Γιατί πρέπει να είναι φορμαρισμένοι στο τέλος γιατί παίζετε το πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Πρέπει όλοι. Δηλαδή, είναι δίκαιο όμως. Για την Νόβα και για τα τηλεοπτικά. Θα βγαίνουμε, δεν θα βγαίνουμε ομίλους στην Ευρώπη, θα είναι ας πούμε τρίτο δεύτερο. Φίλε, για να παίζετε εδώ ας πούμε ένα πρωτάθλημα που δεν ξέρω τι σημασία θα έχει τελικά. Επειδή δεν έχεις το επιχειρήν, φαίνεται αυτό. Ωραία. Όταν εγώ είμαι Νόβα και δίνω 40 εκατομμύρια. Δεν έχω το επιχειρήν. Δεν το έχεις, δεν φίλε, μου λες αυτό το πράγμα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά και νομίζω ότι έχω κάποια επιχειρήματα. Δεν έχεις το επιχειρήν, είναι όλο το επιχειρηματικό, ρε. Το επιχειρηματικό δεν έχει, σκέφτεσαι σαν οπαδό. Το επιχειρήν. Εντάξει. Ο οπαδός, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό λέω, ρε φίλε. Και εγώ είμαι οπαδός, αλλά αναγκάζομαι να μιλάω. Με όρους αγοράς. Με όρους αγοράς. Εντάξει. Γιατί σου λέει Νόβα, έχω δίνω 40 εκατομμύρια και εσείς τον παίζετε τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι. Τα βγάζει το πολλαπλάσιο. Δεν τα βγάζει. Όχι. Όχι, την έβγαζε. Δεν τα βγάζει. Όχι. Η Νόβα μπαίνει μέσα, ρε παιδιά. Από το ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Από το ελληνικό πρωτάθλημα 100%. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει επιχείρηση η οποία δίνει 40 εκατομμύρια και μπαίνει μέσα. Πρόσεξε με. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να αντιληφθείς το κόστος παραγωγής του κάθε παιχνιδιού. Αυτό σου διαφεύγει. Η ενοικίαση, βάνες, δηλαδή, σκηνοθεσίες, το ένα το άλλο. Ακραίο, η μεταφορά. Είναι υπερτιμημένο προϊόν, ρε φίλε. Δεν αξίζει τόσα εκατομμύρια αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε μέχρι φέτος. Γι' αυτό πάμε να ανακατέψουμε την τράπουλα. Μπας και δούμε κάτι καλύτερο. Και δεν είναι μόνο η Νόβα. Δεν είναι μόνο η Νόβα. Για να βγάλουν και ομάδες παραπάνω. Ναι, και να φέρουν καλύτερους παίχτες. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι τα λεφτά. Το ποδόσφαιρο, λεφτά, ρε φίλε. Πώς θα γίνει είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο. Μόνο. Ρε φίλε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 ομάδες στη Super League. Πάν δεν πάρουν τα 2,3 εκατομμύρια από την Νόβα, δεν θα κλείνουνε. Μία χρονιά να μην τα πάρουν, κλείνουνε. Πέφτουν την γάμα εθνική. Τι μου λες τώρα. Και θα πάρουν 3, τι έγινε δηλαδή. Δεν είναι και οι άλλοι όροι, όλοι. Ακόμα και αυτό που λέει ο Ολυμπιακός για μένα για τις υποδομές και λοιπά, τα γήπεδα και τα τέτοια. Δεν είναι σε λάθος. Αν φτιάξει το προϊόν, μπορείς να βρεις χορηγούς σε όλα τα επίπεδα και ατομικά, σαν επιχείρηση, σαν ΠΑΕ και σαν συνεταιρισμός. Και μπορείς να κάνεις ομάδες με 3,5-4 εκατομμύρια, άμα είσαι ο Πλατανιάς. Έτσι ανεβαίνει το επίπεδο. Και πώς θα τα μοιράσουν, γιατί τουλάχιστον οι Άγγλοι. Που και εκεί άδικα είναι πολλά πράγματα, έτσι, δεν είναι ότι είναι όλα καλά. Mm-hmm. Στην Αγγλία τουλάχιστον είναι 50% πάει με βάση τη βαθμολογία και 50% των τηλεοπτικών, που είναι τεράστιο ποσό, γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο προϊόν εκεί, έτσι, για το αγγλικό ποδόσφαιρο, το 50% πάει στα ίσα. Και ο τελευταίος και ο πρώτος θα πάρει από το 50% το ίδιο ποσό. Πάμε για την εξαφάνιση του δίκτυου εμπορικότητας, που ήταν τα χρήματα που κάνανε τη διαφορά. Ναι. Έγινε, φίλε. Πάει με βάση τη βαθμολογία. Γι' αυτό μπορούμε, μπορούμε να βλέπουμε και ελεύθερη εκεί και εκπλήξεις και τα λοιπά. Δεν είναι εξάδικο. Εδώ τι εκπλήξεις είδαμε τελευταία. Αλλά συγκρίνεις δύο ανώμιες αγορές. Η μία υπάρχει και η άλλη δεν υπάρχει. Και πρέπει να τη φτιάξεις να υπάρχει την εδώ. Κατάλαβες. Και θα φτιάξουμε αγορά κάνοντας 10 ντέρμπι, ρε παιδιά, μέσα στο Μάιο. Κι όμως. Δεν έχεις άλλο δρόμο. Μπάσκετ είναι. Δηλαδή το μπάσκετ είναι γεμάτο. Δεν έχεις άλλο δρόμο. Είναι μονόδρομο. Έγινε, να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραία τα είπαμε. Άποψη. Ωραία τα είπαμε. Λοιπόν, κάποια μηνύματα μπροστά στον Μπρίκιτς είναι σίγουρα Νόιερ ο Γλύκος. Αν είχε φάει γκολ στο χθεσινό ακυρωθέν ο Γλύκος, τώρα θα είχε συλλαλητήριο στα εγγένεια των Τεμπών. Τη γλίτωσε. Ο ηγέτης που ψάχνει ο ΠΑΟΚ είναι στη Βέρεια. Εξάρι παίζει. Μπαλαφίνιο, ρε φίλε, μπαλαφίνιο. Μίξιμα και λελεύει ιερά στο λευκό. Ναι.
Τι λέει, ποιος ήταν στην Ελλάδα. Που πέτυχα, που πέτυχα τον αδερφό του χθες και του λέω καλά κόκκινη, πήρες δε. Έχει δει δίδυμο. Α, είναι δίδυμο. Και οι τζαντάριδες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Είναι ολόιδιοι οι τζαντάριδες, είναι 3-4. Είναι ίδιοι μεταξύ τους. Και ο Μπαλάφας είναι. Ενώ δεν είναι δίδυμη, τρίδυμη κλπ. Είναι ολόιδιοι, τους μπερδεύεις δηλαδή. Ο Μπαλάφας είναι δίδυμη. Ναι, ξέρω, είναι ίδιοι. Μα στην Τούμπα υπέγραφε αυτόγραφα κάποτε ο αδερφός του. Για να μην απασχολεί το άλλο. Τέλος πάντων. Τι πάμε γραμμή, τι γίνεται. Όχι, κλείνουμε. Κλείνουμε σχέση. Ο 915 γράφει: χτυπάμε Ρομπέρτο Μιραλάς και επικοινωνιακό και αγωνιστικό κέρδος. Το πιο πιθανό να το χτυπήσουμε, δεν θα το δώσουμε καμιά πουνιά, γιατί γενικά δύσκολα είναι να αυτό. Άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα χθες στην εκπομπή του Χρήστος μιλούσε μόνο για τον Σαββίδη και τον Πάοκ. Καλά, τι να πει. Και σήμερα, μην νομίζεις. Για τον Καρυπίδη και τις Τόγκες. Τρέμω στην ιδέα, θα βάλει βασικό τον Μπρίκιτς, γράφει ένας άλλος φίλος. Εδώ μηνύματα, λαμπάδες, ωραία. Λαμπάδα θα σου κάνω, κάνε και την κλήρωση. Για τον Λιμνιό, το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα διάσημα εργοστάσια παραγωγής διαμαντιών δεν είναι αυτά που έχουν καλές φλέβες. Είναι αυτά που έχουν φοβερή τεχνική και τα σμιλεύουν τα διαμάντια και τα κάνουν να έχουν συγκεκριμένη μορφή. Ακατέργαστο διαμάντι μοιάζει ο παίχτης, αλλά είναι μόλις 18 χρονών και μπορεί να είπε ο κύριος Πανός ότι είναι στο χέρι του. Εγώ θα πω ότι είναι και στο χέρι του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να το κάνει το παιδί και όποιο καινούριο παιδί ακόμη έρθει να παίξει μπάλα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά όλη αυτή η φάση. Πάντως το ότι σήμερα εμείς μένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινώσουμε παίχτη που έχει να κάνει όχι μόνο με την επόμενη χρονιά του ΠΑΟΚ αλλά και με τα επόμενα χρόνια, εμένα με κάνει να είμαι πιο αισιόδοξος. Με εξιτάρει όσο η χθεσινή νίκη, μπορεί και παραπάνω. Πιο πολύ αυτό κρατάω από χθες. Ότι έχεις μία οντότητα και μία δυναμική να πηγαίνεις εκεί και να μιλάς για κλεισμένες μεταγραφές. Ακούμε τι ώρα είναι. Ο Δημήτρης ήθελε και λίγο χρόνο, γι' αυτό και μιλάω εγώ, να κάνει τις κληρώσεις, να βρει εκεί τους συμμετέχοντες, γιατί είναι δύο διαφορετικές κληρώσεις. Και επιστρέφουμε για να πούμε τυχερούς. Η ώρα είναι 2. Ενοικίασε το όχημα της επιλογής σου από την Nova Rent-A-Car στο 2310 488 680 με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα. Χρειάζεστε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για επαγγελματικούς ή λόγους αναψυχής? Χρειάζεστε ένα οικονομικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο που θα το παραλάβετε και θα το παραδώσετε όπου εσείς επιθυμείτε? Nova Rent-A-Car. Η έμπειρη εταιρεία Μέδρα τη Θεσσαλονίκη καλύπτει κάθε σας ανάγκη με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα, η Nova Rent-A-Car σας παρέχει την επιλογή που ζητάτε. Nova Rent-A-Car 2310 488 680 στη σελίδα μας στο Facebook και στο novarentecar.gr. Φίλος τελευταίος γράφει: κάρω τα χέρια από τον Walter Bear του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Βαρ. Λες. Έχει ένα στυλάκι έτσι λίγο του απρόβλεπτου, της απρόβλεπτης κίνησης. Ναι. Χρήστο, 5 νούμερα από το 1 μέχρι 32, να δώσουμε εισιτήρια για την Τούμπα. Ναι, 3. Πες γρήγορα. 12. 12. 9. Ναι. Ναι, ναι. 27. Και άλλα 2 για τις λαμπάδες από το 1 μέχρι το 21. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, με ανδρικά ενδύματα alter ego πάμε στο φινάλε εκπομπής. Μοναδικά σχέδια και για γαμπριάτικα κοστούμια και για πιο επαγγελματικό ντύσιμο, αλλά πάλι έτσι κλασικό και σοβαρό, και για casual ένδυση, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, πολλά ακόμα εκεί στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και δεύτερο κατάστημα Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. alterego-fashion.gr, μπαίνετε και βλέπετε και από το ίντερνετ όλα τα σχέδια. Φτύκας, ήδη υγιεινής, και αυτά στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος. Πλακίδια κάθε είδους, για όλα τα γούστα, για σπίτι, για καφέ, για επαγγελματικούς χώρους που έχουν έτσι τουαλέτες. Στην Απόλλωνας 37-39 θα πάτε και στην Κάτω Τούμπα, είναι λίγο πάνω από τον κήπο του Καλού. 2-3-10-905-503 αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Και όταν πάτε εκεί, επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων έρχονται στο σπίτι σας με δωρεάν μεταφορή φορά από τον Φτύκα. Λοιπόν. Λεπτό. Για τις λαμπάδες, οι δύο τυχεροί, ο κύριος Σιαπκαλής και ο κύριος Μπουτζάνης. Αυτοί οι δύο κερδίζουν τις λαμπάδες του ΠΑΟΚ. Μπουτζάνης και Σιαπκαλής. Τα εισιτήρια, είπαμε, κερδίζει ο πρώτος ο κύριος Νικολάου, εκτός διαγωνισμού, επειδή έστειλε γρήγορα. Ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα κερδίζουν εισιτήρια ο κύριος Ματαράγκας, ο κύριος Τοπαλίδης, ο κύριος Μπαλτζίδης, ο κύριος Γαρίτσης και ο κύριος Εγκλέζος. Ωραία. Εγκλέζος, Γαρίτσης, Μπαλτζίδης, Τοπαλίδης, Ματαράγκας, ο Νικολάου, τα εισιτήρια. Θα ενημερωθείτε γιατί πρέπει να δώσετε τα στοιχεία σας, έτσι. Άμκα, αυτά. Αύριο θα γίνει αυτό. Αριθμό ταυτότητας. Χρειάζονται όλα αυτά τα στοιχεία για να πάρετε το εισιτήριο. Έτσι και αλλιώς αύριο θα έρθουν και τα εισιτήρια. Η Μαριλίζα αύριο θα σας ενημερώσει σχετικά. Αυτά από εμάς. Συνέχεια με Χρήσανθο Τσαλτίδη. Όλο και κάτι θα έχουμε για ΠΑΟΚ και σε αυτή την ώρα του Χρήσανθου. Με ΠΑΟΚ Κοστέλ τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.